Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στα λιμάνια του Πειραιά και της Κέρκυρας αναμένονται σε λίγη ώρα δύο πολεμικά σκάφη του έκτου στόλου για ολιγοήμερη παραμονή πριν επιστρέψουν στην Αδριατική. Ένα τρίτο σκάφος αναμένεται αύριο στον Πειραιά. Ελλάς, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία πρότειναν χθες τη συμμετοχή αεροσκαφών τους στην αερογέφυρα ανθρωπιστικής βοήθειας της κοινότητας. Στο Σεράγεβο πυκνώνουν οι δυνάμεις των ωκεανοκράνων με αποστολή να κρατήσουν ανοιχτότερο δρόμο ενώ στα περίχωρα της πόλης συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Στο Λονδίνο βρίσκεται για συνομιλίες σχετικά με την κρίση στη Βοσνία ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ κ. Μπούτρος Γκάλι. Αύριο αναμένεται στο Σεράγεβο ο αρμόδιος της ΕΟΚ για το Ιουγκοσλαβικό Λόρδος Κάρινγκτον. Επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ αποτελεί από χθες η απόφαση της Λισαβόνας για τη μη αναγνώριση των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία. Έως τις 11 το πρωί πραγματοποιείται τετράωρη στάση εργασίας στα νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιώς και 24ωρη στον Ευαγγελισμό. Έντονη διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Πυροδοτούν οι επικείμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, αλλά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δήλωσε ότι κάθε τροποποίηση είναι πιθανή. Με άψογο τρόπο διεξήχθησαν οι γενικές εξετάσεις, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας. Έως το τέλος της εβδομάδας θα έχει ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση των γραπτών. Συνεχίζεται στο Βόλο η δίκη για το θάνατο του καθηγητή Τεμπονέρα με απόντα το βασικό κατηγορούμενο Ιωάννη Καλαμπόκα λόγω τροφικής δηλητηριάσεως. Συναυλία υπέρ της πρόθεσης των εθνικών μας θεμάτων διοργανώνεται απόψε στις 8 στα Προπήλαια με πρωτοβουλία της κυρίας Μελίνας Μερκούρη. Ανθυπολοχαγός της Υπηρεσίας Αντικατασκοπίας της Αλγερίας είναι ο δολοφόνος του Προέδρου της χώρας, μετέδωσε το Αλγερινό Πρακτορείο Ειδήσεων, χωρίς όμως να αποκαλύψει το όνομά του. Κυρίες και κύριοι, νεότερο δελτίο του σταθμού μας μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 11. Απολαύστε τώρα τον πρωινό σας καφέ με τη Ρούλα Κορομιλά. Καλό πρωινό!